Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε να διεξαχθεί προημερησίας διατάξεως συζήτηση για την οικονομία. Του είπε ότι είναι καλοδεχούμενη, του είπε ότι είναι πραγματικό δώρο. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα αποδείχθηκε ότι μόνο για την οικονομία δεν ήρθε σε αυτή εδώ την αίθουσα να μιλήσει. Προφανώς, εντάξει, τον κατανοούμε, διότι δεν αισθάνεται ότι είναι προνομιακό πεδίο για αυτόν και για το κόμμα του η συζήτηση για την οικονομία. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επέλεξε, με πολύ εκνευρισμό είναι αλήθεια, να επιδοθεί σε ένα κρεσέντο ύβρεων, σε ένα υβρεολόγιο. Οφείλω να πω ότι ορισμένες φορές, διότι πραγματικά δεν βρισκόμαστε σε εκείνη την ψυχολογία όπου τα παίρνουμε όλα τις μετρητής και Μητσοτάκη, είπατε καμιά σαρανταριά φορές ψεύτες, και μια φορά να το πείτε φτάνει, δεν χρειάζεται να το παραλαμβάνετε 40 φορές. Είναι ένδειξη της αμηχανίας και του εκνευρισμού σας αυτό. Και ξέρετε, ορισμένες φορές αυτή η αμηχανία και ο εκνευρισμός κάνει τον ομιλητή να κινείται στα όρια του γραφικού και να έχει και μια δόση κωμικότητας ο λόγος, ιδίως όταν διανθίζεται από αυτές τις περίτεχνες, από τα περίτεχνα αναβάσματα του τόνου της φωνής. Και βεβαίως θα έλεγα ότι πολλές φορές αυτό κάνει τον ομιλητή όχι να έχει απλά απόσταση από αυτόν που τον παρακολουθεί, αλλά αυτό που τον παρακολουθεί να αισθάνεται και συμπόνια. Το κύριο όμως είναι ότι σε αυτό το 60 λεπτό κρεσέντο βρήκατε μόλις 10 λεπτά να μιλήσετε για την οικονομία. Μόλις 10 λεπτά. Και στα 10 όμως αυτά λεπτά που μιλήσατε, τιμήσατε την προσωπική κοινοβουλευτική σας παράδοση και προλάβατε να φανερώσετε μια σειρά από ανεπάρκειες και στον τομέα της οικονομίας. Θέλω όμως να ξεκινήσω, θα πάω σε αυτές τις ανεπάρκειες, θέλω να ξεκινήσω από μια τρομακτική παράληψη. Ξέρετε, το Eurogroup στις 21 του Ιούνιου, το κρίσιμο θέμα που συζητούσε, ένα από τα τρία εξήγησα, αλλά νομίζω το πιο κρίσιμο, το περιμέναμε από το 2012 και μετά, ήταν το χρέος. Δεν είπατε κουβέντα για το χρέος, ούτε καν αναφερθήκατε σε αυτό. Και προφανώς δεν το ξεχάσατε. Είναι λογικό. Μέχρι και εσείς δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτό που λέει ολόκληρος ο κόσμος. Όλοι οι οίκοι αξιολόγησης που μας αναβαθμίζουν, κεφαλαγορές, οι διεθνείς αναλυτές, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ακόμα και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ότι δηλαδή το ελληνικό χρέος με τη συμφωνία της 21ης του Ιούνιου κατέστη επιτέλους βιώσιμο. Και ότι με όπλο αυτή τη συμφωνία οι αγορές είναι πλέον ορθάνυχτες για την ελληνική οικονομία, για την Ελλάδα και για τα ελληνικά ομόλογα. Και μάλιστα είναι ορθάνυχτες χωρίς καμία επιβάρυνση, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τις τράπεζες, για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τα νοσοκομεία, για τους μικροομολογιούχους, για να θυμηθούμε και άλλες αναδιαρθρώσεις, αυτή που έγινε το 2011 με την περίπτωση του διαβόητου PSI. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε όμως για τα πλεονάσματα που συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση. 3,5% μέχρι το 2022 και 2,2% στη συνέχεια. Μας είπε πόσο καταστροφικά και πόσο περιοριστικά είναι αυτά τα πλεονάσματα για την ελληνική οικονομία. Θέλω όμως να επισημάνω μερικά πράγματα εδώ. Υπάρχει αλήθεια κανείς σε αυτήν εδώ την αίθουσα που διαχειρίστηκε τα χρόνια της κρίσης, διαπραγματεύσεις που αφορούσαν την πορεία του προγράμματος, τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και την πορεία του προγράμματος. Υπάρχει κανείς αυτή εδώ την αίθουσα και περιλαμβάνω και τους απόντες που διαχειριστήκανε, γιατί δεν είναι εδώ οι εκπρόσωποι της κοινωνικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει κανείς που να πέτυχε κάτι καλύτερο? Αν υπάρχει κανείς που πέτυχε καλύτερα από αυτά τα πλεονάσματα, σηκώσει το χέρι του και να μας εξηγήσει. Και να πει, εγώ πέτυχα. Εγώ δεν θυμάμαι, κύριε Μητσοτάκη, να πέτυχε κανείς κάτι καλύτερα. Αντιθέτως, θυμάμαι ότι στην κυβέρνηση που εσείς συμμετείχατε, είχατε συμφωνήσει πρωτογενή πλεονάσματα 4,5% μέχρι το 2018 και μέσω όρο 4% μέχρι το 31. Το αμφισβητείτε αυτό?
Δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε για την πραγματικότητα. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι δείγμα θράσους να έρχεστε και να μας κάνετε κριτική για το ύψος των πλεονασμάτων. Παρουσιάσατε όμως και ένα πολύ ενδιαφέρον διάγραμμα. Αναφέρθηκε ο κύριος Τσακαλώτος σε αυτό το διάγραμμα και μάλιστα το κατέθεσε και στα πρακτικά, εξηγώντας ότι θα έπρεπε να το καταθέσουμε εμείς για να περιγράψουμε τα δικά μας, για να ισχυριστούμε τα δικά μας επιχειρήματα. Αναρωτιέμαι, κύριε Μητσοτάκη, αυτό το ωραίο διάγραμμα το δανειστήκατε από τις ειδήσεις του Sky, που βάζουν κατά καιρούς διαγράμματα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αντεστραμμένα? Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, θα ήθελα να καταθέσω την πραγματική εικόνα. Και η πραγματική εικόνα είναι αυτή. Η πραγματική εικόνα, ναι, είναι μαύρη, γιατί είναι τα χρόνια που κυβερνήσατε, κύριε Μητσοτάκη, γι' αυτό είναι μαύρη. Είναι τα χρόνια που κυβερνήσατε και συρρυκνώσατε το ΑΕΠ της χώρας συνολικά κατά 25 μονάδες. Και όχι τα τεχνάσματα τα δικά σας, όπου παρουσιάζετε όχι το ρυθμό του ΑΕΠ, το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ. Και να σας παρουσιάσω βεβαίως και μια πιο ευκολοδιάβαστη εικόνα, που είναι αυτή εδώ, και αφορά, κύριε Μητσοτάκη, το γεγονός ότι το 2009 το ΑΕΠ μειώθηκε 4,3%, το 2015,5%, το 2011,9%, μετά το 2012, ναι, πήγαμε στο 7,3, δεν πήγαμε στο 9,1 ευτυχώς, μετά μείον 7,3, μετά το 2013 πήγαμε στο 3,2, δεν μείναμε στο μείον 7. Αυτά είναι τα κατορθώματα, όπου συνολικά, αν τα αρθρίσουμε, έχουμε μείον 25%, μείον 25% το καθάριστο εγχώριο προϊόντων, δηλαδή συρρυκνώσατε τον εθνικό πλούτο κατά το 1/4 και έχετε το δράσος να έρχεστε εδώ, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, και να μας παρουσιάζετε και διαγράμματα. Το 2014 είχατε μια οριακή αύξηση, ναι, οριακή αύξηση. Είχατε μια οριακή αύξηση. Σταματήστε, ναι. Τι κάνετε, πάνελι εδώ πέρα, σας παρακαλώ. Συγχαρητήρια. Ελάτε. Συρρυκνώσατε το δημόσιο πλούτο κατά 25%, κατά το 1/4 και καταφέρατε μετά από 5 χρόνια θυσιών, περικοπών, λαϊλασίας να φτάσετε στο 0,8. Συγχαρητήρια. Αυτό θέλω να σας πω. Συγχαρητήρια. Να σας παρουσιάσω λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να έρθω στην επόμενη, μάλλον, λαθροχειρία την οποία επιχειρήσατε από αυτό εδώ το βήμα. Και εδώ πραγματικά αναρωτιέμαι αν οι οικονομικοί σας σύμβουλοι, αυτοί που σας συμβουλεύουν, το κάνουν επίτηδες για να σας κάνουν ζημιά ή αν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν γνώσεις. Αν είναι άσχετοι ή απλά κοινικοί και ψεύτες. Διότι είπατε για πολλωστή φορά και από αυτό εδώ το βήμα ξανά, τα έχετε ξαναπεί όμως, και σας έχουμε διαψεύσει, σας έχουμε δώσει τα στοιχεία, σας έχει απαντήσει ο κ. Τσακαλώτος. Είπατε ότι το χρηματοδοτικό μαξιλάρι ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει προκύψει από τα πρωτογενή πλεονάσματα και από τη στάση πληρωμών προς το ελληνικό δημόσιο. Ψέματα επί ψεμάτων. Ή λάθη επιλαθών. Ένα από τα δύο πρέπει να διαλέξετε. Ή τζάμπα πήγε το Χάρβαρτ, ή έχετε εδώ επιλέξει ένα σκόπιμο ψέμα. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι το χρηματοδοτικό μαξιλάρι προέκυψε από δύο πηγές. Από τις εκταμιεύσεις του ESM, σκοπίμως μεγαλύτερες από τις δανειακές ανάγκες της χώρας, από την αποπληρωμή των δανειακών αναγκών της χώρας, καθώς και από τις εξόδους που έχουμε πραγματοποιήσει τις δοκιμαστικές εισαγορές χρήματος την προηγούμενη χρονιά. Όσο για την περιβόητη στάση πληρωμών του ελληνικού δημοσίου, να σας ενημερώσω επίσης ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε σε ιστορικό χαμηλό ληξιπρόθεσμο του ελληνικού δημοσίου και μέσα στους επόμενους μήνες ό,τι έχει απομείνει θα αποπληρωθεί και για πρώτη φορά θα μηδενιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ελληνικού δημοσίου προς ιδιώτες. Βρείτε λοιπόν κανένα άλλο επιχείρημα. Πάει αυτό. Σκούριασε η στάση πληρωμών. Πάμε όμως παρακάτω. Διότι μεγαλύτερη σημασία από τα ψέματα και τις λαθροχειρίες του κ. Μητσοτάκη νομίζω ότι έχει και το πολιτικό του σχέδιο για τη χώρα. Μας είπε λοιπόν
ότι έχει διαπραγματευτικό στόχο να μειώσει τα πλεονάσματα, αφού θα έχει προκαλέσει ένα δημιουργικό σοκ στην ελληνική οικονομία. Ενδιαφέρουσες λέξεις. Ενδιαφέρουσες λέξεις για να περιγράψει κανείς το αναδρυχιαστικό αντικοινωνικό πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία προς τον ελληνικό λαό για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ακούστε λοιπόν ποιο είναι το σοκ που σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης, που ευτυχώς θα μείνει στα συρτάρια της οδού Πειραιός και δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Το δημιουργικό σοκ λοιπόν είναι καταρχάς στο δρόμο του ομοειδεάτη σας, που δεν είναι ακροδεξιός από ό,τι άκουσα εδώ, αλλά είναι φιλελεύθερος, του κ. Κούρτς, το 12ωρο της εργασίας. Είναι η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Είναι το lockout, η ανταπεργία. Είναι η οριστική κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που επανέρχονται το Σεπτέμβριο. Είναι η καθήλωση του κατώτατου μισθού και όχι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι το κόψιμο των δαπανών για την υγεία και για την παιδεία. Είναι η διατήρηση του 1:5 αποχωρήσεις προς προσλήψεις προς το δημόσιο. Για αποχωρήσεις, μία μόνο πρόσληψη. Ενώ εμείς έχουμε φτάσει στο 1:1 και έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς. Με δύο λόγια λοιπόν, αυτό το δημιουργικό σοκ που ετοιμάζεται, αυτή η κρυφή ατζέντα, είναι μια ατζέντα απολύσεων, ξεπουλήματος, απορρίθμισης, κατεδάφισης κεκτημένων, εργασιακών κεκτημένων, κοινωνικών κεκτημένων, κοινωνικών δικαιωμάτων, κοινωνικού κράτους. Αυτό είναι το δημιουργικό σοκ του κ. Μητσοτάκη. Με δύο λόγια, είναι ένα τρισχυρότερο μνημόνιο, το οποίο έχει έτοιμο πρόγραμμα και μάλιστα που θα έχουμε την ιδιοκτησία εμείς των μεταρρυθμίσεων που οραματίζεται, ένα τρισχυρότερο μνημόνιο προς τον ελληνικό λαό. Και είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, τελικά, που η έξοδος από αυτόν τον ιδιότυπο μηχανισμό επιτροπίας έχει αποσταθεροποιήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Διότι γνωρίζει καλά ότι αυτό το σχέδιο δεν μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί χωρίς αυτό το άλοθη του μνημονιακού καταναγκασμού. Και ποιο είναι, αν θέλετε, το τυράκι αυτής της κρυφής πολιτικής ατζέντας, του δημιουργικού σοκ, ότι αν την εφαρμόσουμε και αν περάσουμε ακόμα λίγα, βρε αδελφέ, μαύρα χρόνια, τόσα περάσαμε, ίσως τότε οι δανειστές μας να αποδεχθούν να μειώσουν λίγο τα πλεονάσματα. Γιατί το 3,5 είναι μεγάλο, ενώ το 4,5 που είχαν υπογράψει αυτοί ήταν καλό. Και βεβαίως εδώ να επισημάνουμε, δεν υπάρχει κανείς που να λέει ότι το 3,5 είναι μικρό νούμερο, όμως, από το 2019 και μετά διαμορφώνεται δημοσιονομικός χώρος. 800 εκατομμύρια το 19, 1,5 δισεκατομμύριο το 20 και ούτω καθεξής, πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια θα φτάσει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, με δεδομένα αυτά τα πλεονάσματα, με βάση τις προβλέψεις που υπάρχουν για την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, όλη αυτή τη θετική πορεία που έχει δημιουργηθεί, που θα μας δώσει τη δυνατότητα, παρά αυτά τα πλεονάσματα, να έχουμε στοχευμένες φοροελαφρύνσεις σε εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες που έχουν επιβαρυνθεί. Και τώρα, επιτρέψτε μου να έρθω, κύριε Μητσοτάκη, στο αγαπημένο σας θέμα, στο αγαπημένο θέμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι οι συντάξεις. Δεν θυμάστε μάλλον ότι όταν εμείς διαπραγματευόμασταν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήσασταν εσείς που απαιτούσατε εκείνες τις μέρες, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πίεζε με τις γνωστές του θέσεις και απαιτούσε τις αχρίαστες δημοσιονομικά περικοπές, ήσασταν εσείς και τα στελέχη σας, που κάθε τρεις και λίγο έχω μαζέψει 19 τοποθετήσεις σας. 19 τοποθετήσεις σας, δημόσιες, εκείνο τον καιρό, που βγαίνατε και λέγατε κλείστε την αξιολόγηση, κλείστε την αξιολόγηση, δεχτείτε τα μέτρα. Και βεβαίως, όχι φανερά, αλλά ίσως κρυφά, κάποιοι στο Twitter το έγραφαν κιόλας, βάστα Σόιμπλε, βάστα Γερούν, βάστα Δουνουτού. Ήσασταν, λέω, κάποιοι στο Twitter το φανέρωναν κιόλας. Λέω κάποιοι κρυφά, κάποιοι το φανέρωναν κιόλας. Εντάξει, κύριε. Έλα, ήστε, θα λυθούν αυτά, κύριε Τάσου. Εσείς δεν εκφράζεστε ποτέ κρυφίως. Τα λέτε φανερά ό,τι πιστεύετε.
Άλλωστε, τις τελευταίες μέρες το παραφανερώσατε το σαράκι σας σε αυτή εδώ την αίθουσα. Έρχομαι λοιπόν και λέω το εξής. Ήσασταν εσείς που όταν οι περικοπές ήταν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, μας καλούσατε άρον-άρον να κλείσουμε την αξιολόγηση και μάλιστα χωρίς τα αντίμετρα. Τρεις μέρες τώρα επιχειρηματολογείτε και ψάχνετε και βρίσκετε διαρκώς τους λόγους εκείνους για τους οποίους δεν επιτρέπεται να υπάρξει καμία παρεκτροπή από αυτή την ψηφισμένη υποχρέωση που αφορά την περικοπή των συντάξεων. Καμία. Μάλιστα σήμερα άκουγα, καθώς ερχόμουν στη Βουλή, τον κύριο Βρούτσι να δίνει μια συνέντευξη σε κάποιον σταθμό, δεν ξέρω αν είναι, δεν είναι μάλλον στην αίθουσα, σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό και να ψάχνει να βρει το λόγο για τον οποίο αυτό είναι αδιανόητο, διότι λέει θα χρειαστούμε νέες αναλογιστικές μελέτες. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο έγκλημα. Και πώς τολμάμε να τα λέμε αυτά. Αυτά λέγατε και αυτά λέτε τρεις μέρες τώρα. Και βεβαίως ο κύριος Χατζηδάκης ήταν αυτός που ομολόγησε προχθές ότι έχετε συμπεριλάβει την περικοπή στο πρόγραμμά σας. Και έχετε βάλει βεβαίως και τους κονδυλοφόρους σας να γράφουν ότι δεν γίνεται η Ευρώπη να μας χαριστεί, διότι αυτό θα θέσει εκτός των άλλων σε κίνδυνο και τη δική σας προεκλογική καμπάνια. Και σήμερα, κύριε Μητσοτάκη, σήμερα, όταν φαίνεται ότι εκ των αντιδράσεών σας και μόνο, και όχι για τα δημοσιεύματα, θα πω και για αυτά, φαίνεται ότι σας έπιασαν με τη γύρα στην πλάτη, όπως λένε στο χωριό μου, έρχεστε και όταν βεβαίως έχει γίνει λίγο πολύ γνωστό ότι η θέση και η στάση σας είναι και απέναντι στους εταίρους μας, το είπατε εδώ στον Μοσχοβησί, ότι δεν πρέπει να πουνηθεί ρούπι από αυτή την εφαρμογή αυτής της περικοπής, έρχεστε και αντί να ζητήσετε συγγνώμη για τον κινησμό σας, έρχεστε εδώ και αρχίζετε τις υπεκφυγές. Δεν είχατε, λέει, συνάντηση με την κυρία Μέρκελ. Ήσασταν μαζί στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ή ήσασταν εσείς σε άλλη Σύνοδο και αυτή σε άλλη Σύνοδο. Μαζί ήσασταν. Δεν είχατε, λέει, συνάντηση με τον κύριο Ζεϊχόφερ και άρα αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δεν είχατε συνάντηση, άρα το δημοσίευμα είναι, είναι ψευδές. Εγώ δεν θέλω να μείνω στο δημοσίευμα. Η αντίδρασή σας και μόνο αναγνωρίζει την απόλυτη ενοχή σας. Η αντίδρασή σας τρεις μέρες μόνο στην Ελληνική Βουλή, στο δημόσιο λόγο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναγνωρίζει και αναδεικνύει την απόλυτη ενοχή σας. Μέχρι χθες λοιπόν... Κύριε Τασούλα, αφήστε τις ευχές. Εντάξει, μη διακόπτετε. Μέχρι χθες λοιπόν ερχόσασταν εδώ και παριστάνατε εσείς τους δικαστές. Τους δικαστές των ευρωπαϊκών θεσμών και τους κριτές της νομοφροσύνης της ευρωπαϊκής κανονικότητας και τους επιβάλλατε την τάξη. Και σήμερα όμως ήρθατε εδώ να παριστάνετε τον τζάμπα μάγκα και καταθέσατε μια τροπολογία που στην πραγματικότητα πρόκειται για τρυπολογία, δηλαδή για μια τρύπα στο νερό. Μέχρι χθες θεωρούσατε δεδομένη την περικοπή. Λέγατε δημόσια την δέσμευση της χώρας. Εγκαλούσατε το Μοσχοβησί. Τώρα είδατε την τρύπα, την τεράστια τρύπα στην προπαγάνδα σας και σπεύσατε να τρυπώσετε μέσα στην τρύπα. Επαναστάτες της κακιάς ώρας. Προσέξτε όμως, κύριε Μητσοτάκη, μη θυμώσει μαζί σας ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί τον εκθέσατε σήμερα, κύριος Χατζηδάκης, με αυτά που είπε προχθές. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Ακούστε. Οι συνταξιούχοι, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι ποντίκια για να χωθούν σε αυτή την τρύπα που σπεύσατε εσείς να χωθείτε σήμερα με την τρυπολογία σας. Είναι άνθρωποι με περηφάνεια, με μυαλό, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί και με ποιο τρόπο τους καταδίκασαν στη φτώχεια με 12 συνεχόμενες περικοπές των συντάξεών τους από το 2010 ως και το 2014. Και δεν είναι καν σπασμωδική απόπειρα απάτης η τροπολογία σας. Είναι η επιτομή της γελιότητας και του κινησμού σας. Γιατί παίζετε ενού παικτής με τις δυσκολίες
και τις προσδοκίες χιλιάδων απόμαχων της δουλειάς που αν μη τι άλλο αξίζουν το σεβασμό μας. Και σας το λέω, κύριε Μητσοτάκη, από αυτό το βήμα. Μη βιάζεστε. Το πικρό αυτό ποτήρι θα το πιείτε γουλιά-γουλιά και σιγά-σιγά μέχρι το τέλος. Μη βιάζεστε. Όλα στην ώρα του. Ο τυχοδιοκτισμός όμως του κυρίου Μητσοτάκη δεν περιορίζεται στα θέματα της οικονομίας. Είναι, βεβαίως, στα θέματα της οικονομίας έχουμε οδηγείται την παράταξή σας από το ένα στραπάτσο στο άλλο, αλλά νομίζω ότι ο τυχοδιοκτισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό και στο μεγάλο θέμα, όπως είπε και ο Κλήτσος Τσακαλώτος πριν, το κρίσιμο θέμα της εποχής μας, το μεγάλο θέμα της διαχείρισης αυτού του παγκόσμιου φαινομένου, της διαχείρισης του προσφυγικού. Σας ξέφυγε πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια της πρωτομιλίας μου, και ομολογήσατε τον με θαυμασμό ομολογουμένως ότι ο Ούγγρος Πρωθυπουργός πήρε κοντά στο 49%. Αυτό ακριβώς είναι το μοναδικό σας κριτήριο για αυτό το θέμα, η ψηφοθυρία. Και γι' αυτό παίρνετε πλέον σαφή θέση στο μείζον διακύβευμα σήμερα στην Ευρώπη, στο μείζον διακύβευμα μιας διχασμένης Ευρώπης και συμπαρατάσσεστε, είπα στην πρωτομιλία μου, με την λάθος πλευρά της ιστορίας, συμπαρατάσσεστε μαζί με τους ακραίους, όχι μόνο του κόμματός σας, αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτίζεστε, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε ή όχι, με την πιο ακραία σοβινιστική, αντιμεταναστευτική και θα το πω ξεκάθαρα, αντιευρωπαϊκή πρόταση για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Δεν ακούτε ούτε καν τις μετριοπαθείς φωνές μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που ζητούν ευρωπαϊκές λύσεις για το μείζον ευρωπαϊκό πρόβλημα της διαχείρισης του προσφυγικού. Θέλετε να καβαλήσετε κι εσείς το κύμα του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς και υιοθετείτε ακραία επιχειρήματα που έχουν βεβαίως διατυπωθεί και στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής από αυτούς όμως, κύριε Μητσοτάκη, που θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό Νότο σε αποθήκες ψυχών. Και βεβαίως, αυτοί λένε ότι η λύση μπορεί να έρθει όταν η μία μετά την άλλη χώρες αρχίσουν να κλείνουν τα σύνορά τους. Εάν αφήσουμε, το λένε και αυτό, τους πρόσφυγες να πνίγονται στη θάλασσα, στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και αν καταστρατηγήσουμε κάθε διάταξη του διεθνούς δικαίου. Εγώ όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη, και να σας ζητήσω να αναρωτηθείτε κι εσείς. Έχετε αλήθεια σκεφτεί ότι η ταύτισή σας με αυτές τις ακραίες δεξιές θέσεις για το ζήτημα του προσφυγικού στην Ευρώπη, στο τέλος της ημέρας, είναι και μια ταύτιση με όσους έχουν θέσεις ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας μας. Αντιλαμβάνεστε ότι υπερασπιζόμενος τα επιχειρήματα της ακροδεξιάς, επί της ουσίας φέρνετε την χώρα μας μπροστά στον κίνδυνο να κληθεί από άλλους ομοειδεάτες σας να αντιμετωπίσει κάποια στιγμή το προσφυγικό μόνη της. Διότι δεν γίνεται στο εσωτερικό να υιοθετείτε επιχειρηματολογία κούρτς, αλλά να λέτε ότι στο εξωτερικό ζητάτε ευρωπαϊκές λύσεις. Και τα δύο δεν γίνονται. Διότι σας άκουσα κάποια στιγμή να λέτε ότι για την προσφυγική κρίση ευθύνεται η κυβέρνησή μας, η οποία άνοιξε, αυτή ήταν επιλέξη η τοποθέτησή σας, άνοιξε τα σύνορα το 2005. Αυτή ακριβώς, κύριε Μητσοτάκη, είναι επιχειρηματολογία και το κατηγορητήριο του AfD στη Γερμανία ενάντια στην καγκελάριο Μέρκελ. Την κατηγορούν διότι το 2015 άνοιξε τα σύνορα στους πρόσφυγες, τα σύνορα της Γερμανίας. Ακριβώς αυτή τη θέση υιοθετείτε. Και δεν γίνεται να υιοθετείτε αυτή τη θέση και αμέσως μετά να σπέδετε να μας πείτε ότι δίνετε μάχες εσείς στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα απέναντι στον κύριο Όρμπαν. Έρχομαι για λίγο και στο ζήτημα το αγαπημένο σας και αυτό τελευταία της συμφωνίας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εκεί να δείτε λαϊκισμός. Κοιτάξτε κύριε Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη γνωρίζει και το γράφουν πια έγκυροι αναλυτές, ο διεθνής τύπος, ότι γίνατε όψιμα μακεδονομάχος από ανάγκη για να μην σας διασπάσουν το κόμμα σας οι γνωστοί πατριδοκάπηλοι οι οποίοι έχουν χτίσει την πολιτική τους καριέρα πάνω στο ζήτημα αυτό από το 1992, είναι γνωστό. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο,
με τις παλινοδίες σας το ζήτημα αυτό. Τα είπαμε άλλωστε και άλλη φορά σε αυτό εδώ το βήμα, στη συνεδρίαση για την ψήφο εμπιστοσύνης. Στην προσπάθειά σας όμως να πείσετε ότι δεν είναι η καλύτερη συμφωνία, ότι η συμφωνία είναι εις βάρος των εθνικών συμφερόντων, ότι είναι η χειρότερη που έχει πέσει ποτέ στο τραπέζι για να διευθετήσει τις σχέσεις μας με τη γείτονα στην 25ετή αυτή διένεξη. Επιμένετε κάθε μέρα σε διαστρεβλώσεις και σε ψέματα. Επιμένετε να λέτε ψέματα πως με τη συμφωνία αυτή η Ελλάδα αποδέχεται μακεδονικό έθνος και γλώσσα. Για τη γλώσσα ξέρετε πολύ καλά ότι από το 1977 δυστυχώς σε μια σύνοδο εδώ στην Ελλάδα, στο Ζάπιο, η χώρα μας από τότε και μετά βρέθηκε πρωτατελεσμένο. Εκεί που ωστόσο κάνετε τη μεγαλύτερη λαθροχειρία είναι στο ζήτημα του έθνους. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι πουθενά, επαναλαμβάνω, πουθενά στη συμφωνία δεν υπάρχει αναγνώριση μακεδονικού έθνους. Υπάρχει μονάχα το θέμα της ηθαγένειας. Και βεβαίως δεν ξέρω αν... αυτό θέλετε να πείτε. Έχετε ταυτότητα. Ταυτότητα αστυνομική έχετε. Βγάλτε την. Ήσασταν και αστυνομικός, θα κάνω λάθος. Βγάλτε την αστυνομική σας ταυτότητα και διαβάστε εκεί που λέει nationality, παύλα ηθαγένεια και δείτε τι γράφει. Βγάλτε την αστυνομική σας ταυτότητα και σταματήστε να διαστρεβλώνετε και να παραπληροφορείτε τον ελληνικό λαό ότι δήθεν αναγνωρίσαμε μακεδονικό έθνος. Δεν ντροπή σας να το κάνετε αυτό. Αλλά κάνετε αυτές τις μέρες ότι δεν έχετε ακούσει ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο όλων όσων έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα πάνω στο ζήτημα αυτό. Και αφορά τις τοποθετήσεις και του Ζάεφ και του Δημητρόφ, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, οι οποίοι παραδέχονται για πρώτη φορά μετά τον Γκλιγκόροφ το 1992, συμβαίνει αυτό, από Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της γείτονος, παραδέχονται οι άνθρωποι ότι είναι Σλάβοι στις συνεντεύξεις τους και ότι καμία σχέση δεν έχουν με την πολιτισμική κληρονομιά, με την ιστορία, την παράδοση της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι δεν κατάγονται από την Μακεδονία και την κληρονομιά της και βεβαίως, εξίσου πολύ σημαντικό και κρίσιμο, ότι δεν διεκδικούν και δεν θα μπορούσαν άλλωστε να διεκδικούν ή να έχουν διεκδικήσεις σχετικά με μειονότητες εντός της Ελλάδας. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη. Έμαθα ότι αναρτήσατε προχθές μια συνέντευξή σας στο διεθνή πολιτικό περιοδικό Πολίτικο. Και έμαθα ότι άλλο κείμενο αναρτήσατε εσείς στο site το επίσημο του κόμματός σας και άλλο ανήρτησε το περιοδικό ως τη βασική σας συνέντευξη. Έλειπαν κάποια κομμάτια. Σε αυτά λοιπόν τα κομμάτια που έλειπαν, έτσι προξένησε το ενδιαφέρον κάποιων συνεργατών μου και έψαξαν και βρήκανε ότι μιλάτε, δεν το βάλατε αυτό στο επίσημο site, ότι μιλάτε για το εξής. Λέτε υπάρχει φόβος για περιφερειακές αναταραχές στην ελληνική Μακεδονία, όπου οι αυτονομιστικές δυνάμεις μπορούν να δουν τη συμφωνία ως πρόσκληση να οργανωθούν. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη, αν είναι αλήθεια αυτό το οποίο διάβασα. Δηλαδή, οι γείτονές μας επισήμως αναγνωρίζουν με βάση αυτή τη συμφωνία και λένε ρητά, διατυμπανίζουν ότι δεν υπάρχει καμία μειονότητα στην Ελλάδα και έρχεστε εσείς ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλήσετε σε ένα διεθνές περιοδικό για αυτονομιστικές δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές οι αυτονομιστικές δυνάμεις? Αναγνωρίζουμε εμείς τέτοιες δυνάμεις στη χώρα μας? Κύριε Μητσοτάκη, φοβάμαι ότι μπροστά στον παροξισμό σας τον ακροδεξιό για να κρατήσετε μαζί σας τους ακραίους του κόμματός σας, γίνεστε εθνικά επικίνδυνος και πρέπει να το προσέξετε αυτό. Και έρχομαι τώρα στα θέματα εκείνα στα οποία υψώσατε πολύ τη φωνή. Σας άκουσα λοιπόν με πολύ προσοχή να προσπαθείτε αντί για απαντήσεις στα θέματα που αφορούν αποδεδειγμένες σχέσεις σας με επιχειρηματικά συμφέροντα και επιχειρηματίες, να προσπαθείτε όχι να απαντήσετε, όχι να αποδείξετε
ότι δεν είστε σε εμπλοκή με συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά να προσπαθείτε να αποδείξετε ότι είμαστε το ίδιο εγώ και εσείς. Αυτή είναι η γνωστή στρατηγική. Όλοι το ίδιο είμαστε. Και το βασικό σας επιχείρημα ήταν υπομορφής ερωτήματος που μου κάνατε, αν έχω συναντήσει ή όχι επιχειρηματίες. Αδιάσυστο επιχείρημα, ομολογώ, χιλιοπεγμένο από την εποχή της περιβόητης γάτας των Ιμαλαΐων. Μόνο που το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι αν κάποιος πολιτικός, πρωθυπουργός ή αρχηγός της αντιπολίτευσης, συναντάει όχι επιχειρηματίες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν του συναντά και αποδέχεται τα αιτήματά τους. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν του συναντά και μετά πολιτεύεται προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντά τους. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν του συναντά και τους κάνει τα χατήρια έναντι ανταλλαγμάτων στήριξης. Κάνατε λοιπόν το βήμα. Ήσυχα, παρακαλώ. Ήσυχα, μην βιάζεστε. Κάνατε λοιπόν το βήμα σήμερα και αναφερθήκατε και σε ονόματα. Πολύ ενδιαφέρον. Και με ρωτήσατε αν μεταξύ άλλων έχω συναντήσει τον κύριο Μπόμπολα, τον κύριο Ψυχάρη, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Καλογρίτσαν και αυτόν μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον συνεργάτη σας, αν το συναντά συχνά, όχι εμένα. Και βεβαίως θέλω να σας απαντήσω, θέλω να σας... να δούμε μαζί μάλλον, αν συμφωνήσουμε ότι το κρίσιμο θέμα δεν είναι να συναντάς, αλλά να κάνεις σε κάποιον τα χατήρια. Τι χατήρια έχει κάνει σε αυτούς η κυβέρνησή μου? Για να δούμε. Όπως ίσως γνωρίζετε, κύριε Μητσοτάκη, και αν δεν το γνωρίζετε, να σε ενημερώσω εγώ, ο κύριος Μπόμπολας δεν έχει πια την εφημερίδα Έθνος. Γιατί? Γιατί δεν του χαρίστηκαν τα δάνεια. Και από ό,τι έμαθα εσχάτως και στην επιχείρησή του, έχει χάσει το πάνω χέρι έναντι άλλων συνεταίρων του. Ο κύριος Ψυχάρης, τι κάνει αυτή η ψυχή? Ο κύριος Ψυχάρης δεν έχει πια τον δόλ. Δεν είναι το ισχυρό πρόσωπο εκείνο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων από την περίοδο Σιμίτη και μετά. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Γιατί δεν του χαρίστηκαν τα δάνειά του και δεν κράτησε την εφημερίδα του. Και από ό,τι μαθαίνω, έχει χάσει και ένα μεγάλο κομμάτι των περιουσιακών του στοιχείων σε πληστηριασμούς. Ένα πολυτελέστατο σπίτι, μια βίλα που μάλλον είχε κάπου στο Πορτοχέλη. Ο κ. Μαρινάκης, παρά το γεγονός ότι πράγματι συναντήθηκε μαζί μου, εν τούτης επικυβερνήσεών μας δεν κλείτωσε να του ασκηθεί ποινική δίωξη για τα μπλεξίματα που έχει με τις δουλειές του. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, γιατί? Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, όσο περνάει από το χέρι μας, βέβαια, γιατί δεν περνάνε όλα από το χέρι μας, αλλά όσο εμείς θα είμαστε κυβέρνηση, θα είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες ίσοι απέναντι στον νόμο. Και χατήρια σε επιχειρηματίες εμείς δεν κάναμε, δεν κάνουμε και δεν θα κάνουμε. Έχετε αλήθεια εσείς τη δυνατότητα να έρθετε μετά από μένα σε αυτό το βήμα και να ισχυριστείτε το ίδιο? Κάντε το αν έχετε. Μπορείτε να ισχυριστείτε εσείς, κύριε Μητσοτάκη, ότι όταν ο κύριος Χριστοφοράκος για λογαριασμό της Siemens σας πλήρωνε, σας αγόραζε ακόμα και το τηλεφωνικό κέντρο στο γραφείο σας, εσείς και η κυβέρνηση την οποία υπηρετούσατε δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Siemens και του κυρίου Χριστοφοράκου? Μπορείτε να το ισχυριστείτε? Μπορείτε να ισχυριστείτε το ίδιο για τον κύριο Φρουζή και την Ομβάρτης, ότι δεν τους βοηθούσαν οι κυβερνήσεις σας να διατηρούν υψηλά τις τιμές των φαρμακευτικών τους σκευασμάτων? Μπορείτε να ισχυριστείτε το ίδιο για τον κύριο Μαρινάκη, που φτάσατε στο σημείο, σε επίκαιρη ερώτηση εδώ στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, να αναγράφετε επισήμως, το κόμμα σας να αναγράφει, ότι είστε τόσο δεμένοι μεταξύ σας, που αν πληγούν τα δικά του οικονομικά συμφέροντα, πλήττεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν μπορείτε αυτά να τα ισχυριστείτε, ισχυριστείτε τα, εδώ είμαστε. Είμαι ανοιχτός να ακούσω απαντήσεις.
Κύριε Μητσοτάκη, όμως, ό,τι και να πείτε, δεν μπορείτε να πείσετε. Για έναν απλό λόγο, που νομίζω όλοι τον καταλαβαίνουν, όλος ο ελληνικός λαός. Για τον απλό λόγο ότι δεν είμαστε το ίδιο και φαίνεται αυτό. Έχουμε άλλη διαδρομή, έχουμε άλλο ηθικό φορτίο και μην προσπαθείτε να κάνετε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Δεν θα σας βγει σε καλό. Και για να τελειώνουμε με αυτό το ανέκδοτο. Μια και με προκαλέσατε. Αν δεν με προκαλούσατε, θα ήμουν στην οικονομία. Τι να κάνω. Να τελειώνουμε όμως με αυτό το ανέκδοτο. Σταματήστε, κύριε Μητσοτάκη, να παρουσιάζετε τον εαυτό σας ως δήθεν θύμα της κακόβουλης δημοσιογραφίας. Των δημοσιευμάτων που δήθεν κατευθύνονται από το Μαξίμου και από μένα προσωπικά. Και ότι δήθεν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν οικονομικά της οικογένειάς σας ή της συζύγου σας, είναι παραβίαση της προσωπικής σας ζωής και του προσωπικού σας απορρίτου. Και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Έλεος. Αφήστε τη αυτή την καραμέλα. Ποσός μας ενδιαφέρει, σε ό,τι αφορά εμάς εδώ, φαντάζομαι την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η προσωπική σας ζωή, κύριε Μητσοτάκη. Ποσός μας ενδιαφέρει. Είστε όμως δημόσιο πρόσωπο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όπως και εγώ. Όπως και εγώ. Είστε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, διεκδικείτε να γίνετε πρωθυπουργός. Εγώ το κατάφερα. Και από τότε είμαι δημόσιο πρόσωπο και βεβαίως είμαι υποχρεωμένος να δέχομαι και την κριτική και το σχόλιο. Φανταστείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνω μια υπόθεση. Φανταστείτε. Αν εγώ, είτε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης παλαιότερα, είτε ως πρωθυπουργός σήμερα, αρνιόμουν να παρουσιάσω το πόθεν έσχες που αφορά τις δραστηριότητες της συζύγου μου. Τι θα έγραφα και τι θα έκαναν όλα τα παπαγαλάκια που σήμερα έχουν γραμμή να μην αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Φανταστείτε αν η σύζυγός μου είχε εταιρεία offshore χρεοκοπημένη που τη χρηματοδοτούσε με κοντά 1 εκατομμύριο κάποιος άγνωστος επιχειρηματίας μέσω offshore. Η οποία offshore ήταν η ίδια που έδωσε 8 εκατομμύρια στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Τι θα έγραφα, τι θα έλεγα. Και αν μου ζητούσαν να αποκαλύψω ποιος είναι αυτός που χρηματοδοτεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της συζύγου μου, και εγώ σιωπούσα επί μήνες. Τι θα έλεγαν αυτά τα παπαγαλάκια για μένα. Και τι θα λέγατε εσείς, όχι τα παπαγαλάκια, εσείς, που επί μήνες στήσατε στον τοίχο το φλαμπουράρι και το σταθάκι, γιατί δήθεν δεν είχαν ορθόποθεν έσχες, όχι γιατί δεν κατέθεσαν, όχι γιατί απέκρυψαν χρήματα, όχι γιατί δεν δικαιολόγησαν χρήματα, όχι γιατί είχαν κάποια ουσιαστική παρατυπία, αλλά γιατί έτσι σας βόλευε τότε. Να στήσετε στον τοίχο δύο ανθρώπους που αποδείχθηκε ότι ήταν αθώοι. Τι θα λέγατε για μένα εσείς, αν τα είχα εγώ αυτά. Φανταστείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ να είχα τέτοια ανοιχτά θέματα. Και όχι μόνο να σιωπούσα, να είχα το θράσος εδώ να κάνω και τον τιμητή. Φανταστείτε να είχα εγώ δάνειο 700.000 ευρώ και να είχα κάνει ρύθμιση με την Τράπεζα Πειραιώς να πληρώνω 3.000 το μήνα, balloon payment λέγεται αυτό, και τα υπόλοιπα στο τέλος. Αν και εφόσον. Φανταστείτε να είχα κάνει τέτοια προκλητική ρύθμιση αποπληρωμής όταν ο μέσος Έλληνας επιχειρηματίας σήμερα απειλείται με κατασχέσεις από τις τράπεζες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα αυτά τα θέματα. Τι τα θέλετε τώρα και τα αναδεικνύετε. Άστο να πάει. Δεν χρειάζεται. Και δεν χρειάζεται, γιατί κύριε Μητσοτάκη είστε ο ορισμός του όρου διαπλοκή στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μπορεί στο σπίτι του κρεμασμένου να μιλάτε για σκηνή. Πάμε παρακάτω και κλείνω με αυτό, γιατί αυτό είναι το πιο ευαίσθητο θέμα για μένα και δεν μπορούσα να το αφήσω ασχολίαστο. Την ίδια στιγμή που μου ζητάτε να δείξω ευαισθησία και να μην σχολιάζω ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της συζύγου σας, την ίδια στιγμή εσείς από αυτό το βήμα σχολιάσατε πριν από λίγο τις απόψεις και τα συναισθήματα της δικής μου συζύγου σε σχέση με το δημοψήφισμα του 2015. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, είμαι και είμαστε όλοι εμείς βαθιά
περήφανη για τη στάση του ελληνικού λαού στις 5 του Ιούλη του 2015. Γιατί ήταν μια κορυφαία πράξη αντίστασης και όποιος λιδωρεί το συνέστημα ενός λαού είναι πολιτικά αλλά και ανθρώπινα ανεπαρκής και λίγος. Η 5η του Ιούλη είναι καταγεγραμμένη ως φως και δύναμη στην ιστορία του ελληνικού λαού και είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι γιατί τολμήσαμε να φέρουμε στο προσκήνιο της διαπραγμάτευσης τον ελληνικό λαό. Και ακόμα πιο περήφανοι που όταν εσείς εκβιάζατε και τρομοκρατούσατε για να αποσπάσετε το ναι του, εμείς δίναμε τη μάχη του όχι. Όταν εσείς αναφωνούσατε βάστα Σόιμπλε, εμείς στηρίζαμε την αξιοπρέπεια και την αντίσταση στον εκβιασμό. Το να έρχεστε λοιπόν τώρα εκ των υστέρων και να ζητάτε το λόγο για το πώς διαχειριστήκαμε το όχι του λαού που εσείς λυσαλέα πολεμήσατε είναι πολιτικό θράσος. Ο λαός ψήφισε στις 5 του Ιούλη του 2015, αλλά ψήφισε και το Σεπτέμβρη του 2015. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και η τιμιγορία του εκφράστηκε στις κάλπες και είναι αυτή που σας έστειλε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Αυτή την ετιμιγορία, κύριε Μητσοτάκη, όχι μόνο δεν επιθυμούμε να ξεχάσουμε, όχι μόνο δεν επιθυμούμε να ξεγράψουμε, όχι μόνο δεν επιθυμούμε να υποτιμήσουμε, αλλά αυτή την ετιμιγορία την τιμούμε και θα την τιμούμε. Γιατί δίχως αυτήν την ετιμιγορία, σήμερα δεν θα είχαμε καταφέρει όσα καταφέραμε να πετύχουμε. Δίχως αυτή την ετιμιγορία, σήμερα δεν θα είχαμε καταφέρει να απαλλαγούμε από τα μνημόνια, δεν θα είχαμε καταφέρει να ανακτήσουμε την κυριαρχία μας, δεν θα είχαμε καταφέρει να ξαναγυρίσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια των εκλεγμένων από τον ελληνικό λαό κυβερνήσεων. Αυτή είναι η μεγάλη μας ιστορική παρακαταθήκη. Και για αυτή τη μεγάλη ιστορική παρακαταθήκη σήμερα είμαστε περήφανοι. Και δύο φορές περήφανοι που τρία χρόνια μετά καταφέραμε και ανακτήσαμε την κυριαρχία μας και κοιτάμε στα μάτια και περήφανα αυτό τον ελληνικό λαό που στάθηκε όρθιος παρά τις απειλές, παρά τις προκλήσεις. Κάντε και εσείς το ίδιο αν έχετε τα κότσια.